Ξεκινάμε το διαγωνιστικό μέρος με το κορίτσι εκείνο που όταν μπήκα μέσα στην γκαλερί της με άρπαξε, με πήγε στο μέσα δωμάτιο. Δεν είναι έτσι όπως ακούγεται. Ήθελε να με ζωγραφίσει, να μου κάνει το πορτρέτο, το οποίο τον το έφεραν εδώ. Είπε ο κύριος Κουδουνάρης, κυρία Χριστοπούλου και ο κύριος Καράβας ότι μοιάζω εγώ με τη Δέσποινα Βανδύ που μοιάζουν στη Σέβη. Δηλαδή δεν υπάρχει σεβασμός κανένας. Ήτανε τέλειο και έρχεται η Άννα. Άγριες διαθέσεις μου φαίνεται. Ναι. Ε, για πες. Πάω σε ένα μασικέ πάρτι. Είμαι καλεσμένη. Και είναι κάποιος που μου αρέσει εκεί πέρα και θέλω να τον εντυπωσιάσω. Δηλαδή μασκέ τι καρναβαλίστικο. Είναι κυριλέ. Δεν είναι αυτό το καρναβαλίστικο πάρτι. Το λίγο χύμα. Είναι την περίοδο του καρναβαλιού, όχι. Γιατί τώρα έχουμε μασκαρέ, μασκαρέ. Μασκαρέ. Μασκαρέ πάρτι. Ναι, μασκαρέ, όχι μασκέ. Αυτό. Δεν είναι διαφορά του μασκαρέ με του μασκέ. Πολύ καλά. Εγώ λίγο μπερδεύτηκα. Masquerade. 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 Νομίζω ότι είναι αυτό που είπες εσύ, Κατερίνα. Ναι, μασκαρέ, μασκαρέ. Για βαθμολογήστε. Χρειάζεται να κρύβεσαι, είναι πάρα πολύ ωραία βαθμολογία. Με τα φτερά. Είναι εκείνο. Εκείνο λοιπόν είναι το ένα της Έφης. Έφη μου! Γεια. Λίγο το κόνσεπτ πάλι μπορείς να επαναλάβεις, γιατί το κόνσεπτ δεν το πολύ κατάλαβα πριν από την κριτική μου. Ενίσθηκε. Δηλαδή πάσε σε κάποιο, δεν κατάλαβα που ακριβώς. Μασκαρέ. Μασκέ πάρτι. Μασκαρέ. Είναι ένα κυριλέ. Ορίστε. Είναι ένα κυριλέ πάρτι που... Μασκαρέ φορά... γαλλικά ή μασκαρέ αγγλικά, να ξέρω. Έχει... Είναι αυτό. Έχεις δει το φάντασμα της όπερας. Ναι. Ωραία, δεν έχει ένα σκηνικό που έχουν ένα μασκαρέντ... Ωραία, ωραία, κατάλαβα. Ωραία. Είναι ένα κυριλέ μασκέ πάρτι που δεν έχουν καρναβαλιστικά ρούχα, φοράνε μια μούσκα... Μούσκα. Μια μάσκα. Κατάλαβα. Ναι. Δεν το δένω εγώ πολύ. Δεν κατάλαβες. Και μου ακύρωσες όλο το όλο και με έβαλες. Όχι, όχι, δεν σου ακύρωσα. Άμα είμαι άδικη θα το επανορθώσω. Το ακύρωσες, το ακύρωσες, γιατί τις βάλει άσο. Όχι, ναι, ναι. Εννοώ ότι δεν ακυρώνω, προσπαθώ να το καταλάβω. Έβαλα άσο γιατί δεν μου αρέσει όλη η κατασκευή. Αυτή εδώ πέρα η οποία έχεις κάνει. Ναι. Δεν σου αρέσει. Δεν μου αρέσει σαν σύνθεση σε σένα. Θεωρώ ότι σε πνίγει. Αυτό θεωρώ ότι δεν είναι σωστό. Δεν είναι συνθετικά σωστό. Με τη δική μου την αίσθηση. Εντάξει, οκ. Και είναι για ένα αυτό το look. Ναι, είναι μια προσπάθεια η οποία μπορούσε να γίνει 3-4, όπως και δικές μου. Αλλά έμεινε ένα. Στο ένα. Για εμένα, η ταπεινή μου γνώμη. Εντάξει. Είναι αυτή. Τώρα που κάνουμε αυτή την κουβέντα, θεωρείς ότι θα έπρεπε να έχεις βάλει περισσότερο και επειδή μπερδεύτηκες έβαλες έναν άσο ή εμένεις στον άσο αυτό. Όχι, όχι, εμένα στον άσο. Άμα μου έλεγε Black Swan ότι έχει ντυθεί, θα το καταλάβαινα περισσότερο με αυτά εδώ πέρα που την πνίγουν. Άστε. Εσύ, τι έχεις να πεις γι' αυτό, Άννα? Πρέπει να διαβάσει λίγο περισσότερο Vogue, λίγο περισσότερο καινούργιες τάσεις, λίγο τι γίνεται με τη μόδα σήμερα. Ενημερώνομαι καθημερινά για τη μόδα. Δεν φαίνεται στα ρούχα σου. Λυπάμαι. Θα έπρεπε λίγο να έρθεις λίγο και στο σήμερα, να δεις κάποια καινούργια πράγματα. Ενημερώνομαι καθημερινά. Άμα το έκανες, δεν πιστεύω ότι θα μου έβαζες ένα. Γιατί? Okay. Συγγνώμη που τάγω, απλά δεν καταλαβαίνω τι εννοεί. Άμα διάβαζε. Δεν πειράζει, θα το. Οπότε μου λες ότι είμαι ανενημέρωτη ουσιαστικά και γι' αυτό σου βάζω ένα. Ωραία, οκ. Okay. Είναι η άποψή σου. Λέει, παιδί μου, όλα αυτά τα φτερά τα οποία είναι υπέροχα σε ένα editorial σου έχουν σκάσει στη μούρη. Μα μ' αρέσει. Τις 10 φορές. Σαν να σου δηλαδή, δίνει να χάσει εκεί να γοητεύσει κάποιον και σου κάνει τα φτερά στη μάπα.
Δεν μου σκάνε. Δηλαδή είναι φτερά. Συνέχεια. Με χαϊδεύουν το μάγο. Δεν σου χαϊδεύουν. Κλάπα από εδώ, κλούπα από εκεί. Σαν να σε χτυπάνε φαίνεται. Όχι σαν να σε χαϊδεύουν. Θέλω να πω αυτό, συγγνώμη κιόλα, αλλά κάτι είναι ωραίο σε λεπτόρια. Τα φτερά υπάρχουν ακριβώ για αυτόν τον λόγο. Για να τη χτυπάνε στο πρόσωπο. Ναι, ναι, δεν τη χτυπάνε. Σε αγγίζουν απαλά. Αυτό είναι ο λόγο του φτερού. Να αγγίζουν απαλά το δέρμα. Και επίση το φόρεμα αυτό, το οποίο είναι πολύ ωραίο. Αλήθεια, το έχει σηκώσει αυτό το πράγμα. Αυτή είναι το φόρεμα. Ξέρεις τι γίνεται, το έχω σφίξει πάρα πολύ από πίσω, το έχω σφίξει τόσο πολύ που βγαίνει το πάνω μέρος μου απ' έξω, κατάλαβες. Ήτανε λίγο τελευταία στιγμή. Κάτι μπορεί να είναι σαν εικόνα, ξέρω εγώ, αλλά στην πράξη κάποια πράγματα να μην λειτουργούν. Δεν έχω όρεξη να μαλώσω με καμία, δεν έχω όρεξη να τίποτα, οπότε... Όχι, όχι, κάνουμε μια δημιουργική κουβέντα. Έξι, ναι. Πάνω στα διάφορα φτερά που έχεις πάνω σου σήμερα. Για το ωραίο στυλ είμαστε εδώ, να μιλήσουμε για το στυλ. Οπότε και εγώ θα ακούσω και εσύ θα ακούσεις. Έτσι γίνεται, αφού γι' αυτό μιλάμε. Αυτή η εικόνα είναι για ένα, είμαι σίγουρη. Συμφωνώ μαζί σου, Έφη. Λοιπόν, ας κλείσουμε αυτή τη δημιουργική συνομιλία. Ναι. Με εμένα που θα σου πω το μέσο όρο της βαθμολογίας. Είναι 2,4. Μην κάνεις έτσι, Μούρη. 2,4 είναι. 1,4. Έλα.